Συνάδελφοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή σήμερα σαν Υπουργός Εθνικής Άμυνας της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα εκ μέρους των ενόπλων δυνάμεων να παραδίδουμε αυτόν τον χώρο που αποτελεί χώρο μνήμης, χώρο δόξας, χώρο μαρτυρίου στο λαό της Δυτικής Θεσσαλονίκης, στο λαό του Παύλου Μελά. Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά για τις ένοπλες δυνάμεις, γιατί ξέρουμε ότι αυτό το στρατόπεδο, το οποίο για πρώτη φορά ο ελληνικός στρατός ήρθε το 1912 με την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Το 1914 αποτέλεσε το στρατόπεδο φιλοξενίας των συμμαχικών δυνάμεων. Το 1930 εγκαταλείφθηκε. Το 1940 οι Γερμανοί το μετέτρεψαν σε τόπο μαρτυρίου και θυσίας των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης. Και το 1945 οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις το πήραν πάλι από την κατοχή τους. Σήμερα, μια και έξω παραδίδεται στο λαό, κατόπιν των μεγάλων αγώνων που κάναν οι Επιτροπές Πολιτών, αλλά οφείλω δημόσια να γνωρίσω και οι βουλευτές της σημερινής κυβέρνησης που από την πρώτη στιγμή που ανέλαβαν το Υπουργείο δώσαν ο καθένας ξεχωριστά τη δική τους μάχη για την απόδοση του στρατοπέδου. Και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Αλλά και όλοι οι πολίτες από όλους τους πολιτικούς χώρους. Κύριε Πρωθυπουργέ, 336.000 στρέμματα θα παραδοθούν προκειμένου να γίνει το μεγαλύτερο μητροπολιτικό πάρκο όλης της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Ένας πνεύμονας που θα αποτελέσει και παράδειγμα για όλη την Νοτιοανατολική Μεσόγειο αλλά και για την Ελλάδα. Και όσον αφορά τις ένοπλες δυνάμεις, επειδή πολλές φορές 336.300 τετραγωνικά μέτρα είναι. Επειδή οι ένοπλες δυνάμεις ξεκίνησαν το πρόγραμμα της χρήσης των χώρων προς το όφελος του προσωπικού, θέλω να πω ότι αυτό το στρατόπεδο δεν παράδειται εν είδη ρουσφετιού ή αν θέλετε παραχώρησης εκ μέρους των ενόπλων δυνάμεων όπως το είχαν υποσχεθεί στο παρελθόν. Αλλά ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο, διότι σαν αντάλλαγμα και αναγνώριση των ενόπλων δυνάμεων παραχωρούνται από το Δήμο 83 διαμερίσματα που θα αποτελέσουν διαμερίσματα που θα φιλοξενήσουν οικογένειες στελεχών των ενόπλων δυνάμεων σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία. Έχουμε λοιπόν από μια μεριά την κοινωνική προσφορά των ενόπλων δυνάμεων, η οποία θα συνεχίσει, και σας βεβαιώνω κύριε Δήμαρχε ότι κατ' εντολή του Πρωθυπουργού της χώρας, γιατί έτσι λειτουργούμε, οι ένοπλες δυνάμεις και ιδιαίτερα η υπηρεσία ΜΟΜΚΑ και το μηχανικό θα συνεχίσει να βοηθάει στη διαμόρφωση του χώρου. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι αυτό το κοινωνικό έργο και την προσφορά, με παράλληλα την ενίσχυση του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων, θα αποτελέσει το παράδειγμα και για τις μελλοντικές μας κινήσεις. Θέλω τέλος να σας διαβεβαιώσω ότι η απόφαση των Επιτροπών Αγώνα και αποδοχή από το Δήμο να μετατραπούν τα δύο κύρια κτίρια, το ένα σε Μουσείο Αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, οι οποίοι πράγματι ακούγονται οι φωνές τους ακόμα σε αυτά τα κτίρια, αλλά και η απόφαση της δημιουργίας επιτέλους στη Θεσσαλονίκη ενός μόνιμου μουσείου για τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού και των μικρασιατών θα έχει την πλήρη στήριξη. Σας προτείνω λοιπόν, κλείνοντας κύριε Δήμαρχε, και εκ μέρους των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, συμβολικά στην επέτειο της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, οι κύριες εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα να γίνουν εδώ, στο στρατόπεδο Παύλου Μελά. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και επειδή ο κύριος Υπουργός αναφέρθηκε στην ιστορία, θα ήθελα να χειροκροτήσουμε έναν κύριο που είναι ανάμεσά μας στην πρώτη σειρά, ο οποίος είναι ο μικρότερος κρατούμενος του στρατοπέδου Παύλου Μελά και παίζει σε ο κύριος Θεόδωρος Βαλαχάς.
Κύριε Πρωθυπουργέ, ο λόγος εσάς. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Είναι, νομίζω, μια σημαντική μέρα για την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Αλλά είναι και μια σημαντική μέρα δικαίωσης ενός αγώνα, πολυετούς αγώνα. Και να το πω, είναι και η μέρα της γυναίκας σήμερα και να πούμε χρόνια πολλά και καλούς αγώνες σε όλες τις γυναίκες που αγωνίζονται και διεκδικούν και δεν σκύβουν το κεφάλι. Γιατί η ημερομηνία αυτή, να θυμηθούμε, είναι μια ημερομηνία που σηματοδοτεί μια μεγάλη κινητοποίηση εργατριών γυναικών το 1887, αιματηρή στο τέλος, όπου διεκδικούσαν σε εργοστάσιο κλώστο υφαντουργίας το δικαίωμα στην ίση μεταχείριση σε εργασιακές σχέσεις αξιοπρέπειας. Ενίοτε λοιπόν κάποιοι αγώνες δικαιώνονται. Και σήμερα εδώ είμαστε για να δικαιώσουμε έναν άλλον αγώνα, σημαντικό, όχι τόσο, θα έλεγε κανείς, όχι τόσο στο επίπεδο της διεκδίκησης ίσων συνθήκων, αλλά σε ένα σημαντικό αίτημα για την εποχή μας, που είναι το αίτημα της ποιότητας ζωής. Και τα κινήματα της πόλης διεκδικούν το δικαίωμα στην ποιότητα ζωής, που αποτελεί και κριτήριο της ισότητας και της δικαιοσύνης, στο βαθμό που αφορά και περιοχές του αστικού χώρου που είναι ιδιαίτερα υποβαθμισμένες, περιθωριοποιημένες, περιοχές όπου κατοικούν ως επιτοπλίστων λαϊκά στρώματα, μεσαία και φτωχά στρώματα, ιδιαίτερα στην περίοδο της κρίσης. Θεωρώ λοιπόν ότι σήμερα κάνουμε ένα βήμα. Είμαι χαρούμενος γιατί γίνεται πράξη μια κυβερνητική δέσμευση. Και είμαι χαρούμενος διότι το στρατόπεδο, το πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, ένα εμβληματικό σημείο που ταυτίζεται με την νεότερη ιστορία της πόλης της Θεσσαλονίκης, περνάει ως χώρος, ως δημόσιος χώρος, ιδιοκτησιακά, στον ίδιο το λαό της Θεσσαλονίκης. Αναφέρθηκε και ο Πάνος πριν στην ιστορία αυτού του τόπου. Επιτρέψτε μου να μιλήσω κι εγώ για τη σημασία αυτής της ιστορίας. Ο χώρος αυτός διαμορφώθηκε ως Οθωμανικό στρατόπεδο στα ύστερα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας της Θεσσαλονίκης. Υπήρξε στρατόπεδο του Ελληνικού στρατού και των συμμαχικών δυνάμεων κατά το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και βεβαίως τόπος μαρτυρίου και εκτέλεσης πατριωτών και αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης τα χρόνια της κατοχής, αλλά τόπος μαρτυρίου και δημοκρατών πολιτών στα ταραγμένα μεταπολεμικά χρόνια. Αυτός ο χώρος λοιπόν, αυτός ο ιστορικός χώρος, αυτός ο κρίσιμος χώρος για την πόλη της Θεσσαλονίκης αποδίδεται σήμερα στους πολίτες. Μια έκταση 336 στρεμμάτων παραχωρείται για 99 χρόνια στο Δήμο Παύλου Μελά για ελεύθερη χρήση από την τοπική κοινωνία. Προηγούμενα σχέδια, που και αυτά είχαν προκύψει από αγώνες και από διεκδικήσεις, οδηγούσαν στην διάσπαση του ενιαίου χώρου του πρώην στρατοπέδου και στην οικοδόμηση ενός μεγάλου μέρους αυτής της έκτασης, της ενιαίας έκτασης όπως παραδίδεται σήμερα, των 336 στρεμμάτων. Προηγούμενα σχέδια οδηγούσαν στην οικοδόμηση περίπου 52 εκ των στρεμμάτων αυτών. Και αν δεν υπήρχαν, για να είμαστε ειλικρινείς, οι επίμονες προσπάθειες τόσο της Δημοτικής Αρχής όσο όμως και των κινημάτων των πολιτών να υπενθυμίσουν τη δέσμευσή μας προς τους πολίτες της περιοχής,
Διότι αυτό είναι το οξυγόνο της δημοκρατίας, η διεκδίκηση και ο έλεγχος από τους ίδιους τους πολίτες. Ακόμα και σε κυβερνήσεις που έχουν την πολιτική βούληση. Είναι οξυγόνο τα κοινωνικά κινήματα. Διότι, και μιλώντας ειλικρινά, τα προβλήματα, αναφέρθηκε ο Δήμαρχος, υπάρχουν και εδώ, παντού, συσσωρευμένα, και άλλα που δημιουργούνται στις σύγχρονες νέες συνθήκες. Η προτεραιοποίηση της αξιοποίησης του χρόνου για τη λύση των προβλημάτων είναι ένα ζήτημα. Όταν λοιπόν υπάρχει πολιτική βούληση, είναι κρίσιμο να υπάρχει και αυτή η διαρκής πίεση της τοπικής κοινωνίας, του λαϊκού παράγοντα, προκειμένου να ψάχνουμε να βρούμε τις βέλτιστες λύσεις. Σήμερα λοιπόν έχουμε μία λύση η οποία δίνει στο δημόσιο χώρο όλα τα στρέμματα της περιοχής, προκειμένου να μετατραπεί εδώ ένα μητροπολιτικό πάρκο, ένας πνεύμονας πρασίνου ψυχαγωγίας και αναψυχής για την ευρύτερη Δυτική Θεσσαλονίκη. Και πιστεύω ότι καταφέραμε να συνεννοηθούμε και να συνεργαστούμε όλοι μαζί και να αποτρέψουμε την προηγούμενη μη επιθυμητή εξέλιξη εξαιτίας και της δυνατότητας που είχε ο Δήμος να συνομιλήσει άμεσα με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και εξαιτίας, θα έλεγα χάριν μάλλον, όχι εξαιτίας, χάριν στην καλή διάθεση που έδειξε όχι μόνο η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αλλά και η στρατιωτική ηγεσία, την οποία θα ήθελα να ευχαριστήσω. Η λύση που βρέθηκε είναι νομίζω μια έξυπνη λύση. Αντί τα 52 αυτά στρέμματα να οικοδομηθούν, θα παραχωρήσει ο Δήμος στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας, που κατέχει την ιδιοκτησία του χώρου, 83 έτοιμα διαμερίσματα, τα οποία έχει στην κυριότητά του και τα οποία θα χρησιμοποιηθούν άμεσα για τις ανάγκες στέγασης στρατιωτικών και των οικογενειών τους. Πρόκειται λοιπόν για μια, επιτρέψτε μου την έκφραση, αμοιβαία υποφελή συμφωνία. Και θέλω λοιπόν να συγχαρώ όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για το πνεύμα συνεργασίας και για την καλή διάθεση που επέδειξαν. Η παραχώρηση του στρατοπέδου, που εξ ολοκλήρου λοιπόν γίνεται χώρος πρασίνου και χώρος αναψυχής, η παραχώρηση είναι κατά την άποψή μου το πρώτο μεγάλο βήμα. Όμως μένει ακόμα να κάνουμε ένα βήμα εξίσου μεγάλο, το οποίο αποτελεί μια εξίσου μεγάλη πρόκληση, που είναι η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση αυτού του χώρου. Ο Δήμος μπορεί πλέον να αξιοποιήσει το πρώην στρατόπεδο προς όφελος των πολιτών, ενσωματώνοντας το χώρο αυτό στον αστικό ιστό και στην κοινωνική ζωή της πόλης, όπως ακριβώς το διεκδίκησαν τα κινήματα πολιτών και χιλιάδες πολίτες τα προηγούμενα χρόνια. Μπορεί να δημιουργήσει κοινωνικές, πολιτιστικές, περιβαλλοντικές, κοινοφελείς χρήσεις με ταυτόχρονη προστασία και ανάδειξη της ιστορικής μνήμης και της πολιτιστικής κληρονομιάς αυτού του τόπου. Το στρατόπεδο που βρίσκεται σε κεντρική θέση θα αναδειχθεί σε χώρο πρασίνου πολιτισμού και καλλιτεχνικής δημιουργίας, αλλά και οικολογικών εναλλακτικών δράσεων και αναψυχής. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος μπορεί πλέον να προχωρήσει στη δημιουργία των αναγκαίων λειτουργικών υποδομών και εγκαταστάσεων, να συντηρήσει και να αναδείξει τα ήδη υπάρχοντα κτίρια, τα οποία, εξ όσων γνωρίζω, άλλωστε έχουν κηρυχθεί ως διατηρητέα. Μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποια από τα κτίρια αυτά για τις ανάγκες της κοινωνικής πρόνοιας και να κάνει τον χώρο προσβάσιμο, φιλόξενο και ελκυστικό για τους πολίτες. Τα σειρματοπλέγματα ήταν στα στρατόπεδα. Τώρα αυτός ο χώρος που ήταν στρατόπεδο θα είναι ένας χώρος που θα ανήκει στους πολίτες, σε όλο το λαό της Δυτικής Θεσσαλονίκης, ελεύθερα προσβάσιμος, αλλά και χώρος στον οποίο θα αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες
για καλλιτεχνική δημιουργία και ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς. Και θέλω να μείνω στο κομμάτι της ανάδειξης της κληρονομιάς αυτού του τόπου. Είπε ο Πάνος ο Καμένος πιο πριν. Θέλω να το τονίσω κι εγώ. Αυτός ο χώρος ήταν χώρος μαρτυρίου. Χώρος εκτελέσεων, άρα είναι ένα κομμάτι από τη σύγχρονη ιστορία μας. Γι' αυτό το λόγο και πιστεύω ότι η απόφαση να ιδρυθεί εδώ Μουσείο Εθνικής Αντίστασης είναι μια σωστή απόφαση. Επιπλέον, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε ότι μετά τη Μικρασιατική καταστροφή γύρω από το στρατόπεδο αναπτύχθηκαν προσφυγικοί καταβλισμοί. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ σημαντική την απόφαση και την χαιρετίζω το χώρο του στρατοπέδου να λειτουργήσει και ένα δεύτερο μουσείο. Ένα μουσείο αφιερωμένο στον Ποντιακό και Μικρασιατικό Ελληνισμό. Για να προχωρήσει αυτό το σχέδιο αξιοποίησης, χωρίς καθυστερήσεις, πρέπει να αξιοποιηθούν τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία που προέρχονται από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, από πόρους της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά να αξιοποιήσουμε και τις δυνατότητες για χορηγίες από ίδιους πόρους. Θέλω λοιπόν να διαβεβαιώσω ότι όπως με την πολιτική βούληση αλλά και με την προσπάθεια μας καταφέραμε να κάνουμε το πρώτο μεγάλο βήμα, έτσι η κυβέρνηση αυτή θα είναι αρρωγός στις προσπάθειες του Δήμου για την αξιοποίηση του χώρου χωρίς καθυστερήσεις το αμέσως επόμενο διάστημα και θα παράσχουμε όποια τεχνογνωσία ή βοήθεια μας ζητηθεί προς όφελος των πολιτών, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Άλλωστε, για το σκοπό αυτό έχουμε αποφασίσει και θα συσταθεί άμεσα φορέας διαχείρισης του έργου με συμμετοχή των συναρμόδιων Υπουργείων. Θέλω να ευχαριστήσω για ακόμα μία φορά τον Δήμαρχο για την θετική και οικοδομητική του στάση και για τη γόνιμη συνεργασία και την επιμονή χάρη στην οποία νομίζω οδηγηθήκαμε στο σημερινό αποτέλεσμα. Θέλω όμως για άλλη μια φορά να αναφερθώ στον ρόλο, τον σημαντικό, των τοπικών συλλογικοτήτων. Τον ρόλο των αναντικατάστατων των κινημάτων πόλης, των κινημάτων των πολιτών. Διότι η συμβολή τους, η θετική συμβολή τους υπήρξε συμβολή καθοριστικής σημασίας. Συμβολή που ήρθε με δεκαετίες αγώνων, επιμονή και αποφασιστικότητα, ώστε το πρώην στρατόπεδο να μην μετατραπεί σε τσιμέντο, αλλά σε ζωτικής σημασίας χώρο αναψυχής για όλους τους πολίτες. Η αντίληψή τους, η αντίληψη των κινημάτων πολιτών που διεκδικούν ελεύθερους χώρους, είναι η ανάκτηση του δημόσιου χώρου από την κοινωνία. Η επένδυση στην ποιότητα ζωής, η δημιουργία εστιών ήπιας αναψυχής και πολιτισμού μέσα στον αστικό ιστό. Και θέλω να τονίσω ότι αυτή η αντίληψη είναι μια αντίληψη που συνάδει και με την αντίληψη της σημερινής κυβέρνησης. Και γι' αυτό που μπορούμε, όπου μπορούμε, για ό,τι είναι δυνατόν, δίνουμε μάχες. Δίνουμε μάχες πρώτα και κύρια απέναντι στο τέρας της γραφειοκρατίας. Ούτε και εγώ δεν μπορούσα να φανταστώ πόσο ανίκητο είναι ορισμένες φορές, αλλά καταφέρνουμε πολλές φορές και τονικά. Δίνουμε μάχες δείχνοντας ιδιαίτερη πολιτική βούληση για να ικανοποιήσουμε δίκαια αιτήματα αγώνων των τοπικών κινημάτων για δημόσιους ελεύθερους χώρους και άρα για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Γιατί αν θέλετε στο τέλος, για μας δεν είναι και δεν μπορεί να είναι όλα ζήτημα κερδών και ζημιών. Δεν είναι όλα κέρδη και ζημιά στη ζωή μας. Υπάρχει κάτι ανεκτήμητο που δεν μπορεί να μετρηθεί ως κέρδος και ως ζημιά. Το ανεκτήμητο της ποιότητας ζωής. Το ότι εδώ τα παιδιά σας
θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μια βόλτα, να περπατήσουν ελεύθερα, να παίξουν, να τρέξουν, να παίξουν ποδόσφαιρο, κυνηγητό, να ερωτευτούν, να ακούσουν συναυλίες, μουσικές. Αυτό δεν προσμετράται λογιστικά. Δεν μπορεί κανείς να το μετρήσει. Το κέρδος, το μεγάλο κέρδος για την κοινωνία. Η ζημιά λοιπόν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τα 52 στρέμματα μπροστά σε αυτό το κέρδος είναι αμελητέα. Και θέλω να εξάρω με την ευκαιρία και τη δυνατότητα που μπορούν να έχουν οι ένοπλες δυνάμεις. Όσο πιο οργανωμένος, αν θέλετε και το πιο οργανωμένο και συγκροτημένο κύτταρο της πολιτείας και της δημόσιας διοίκησης γενικότερα, στο πω έτσι, να συμβάλλει στην ποιότητα ζωής του τόπου. Θέλουμε ένοπλες δυνάμεις να είναι επαγγελματικού επίπεδου, να είναι σε πολύ καλή ετοιμότητα, αποτρεπτική ετοιμότητα, αλλά θέλουμε να τις βλέπουμε και να παράγουν και κοινωνικό έργο. Αυτός ο συνδυασμός, να νοιάζονται δηλαδή για την κοινωνική συνοχή. Αυτός ο συνδυασμός είναι ο άριστος συνδυασμός. Φίλες και φίλοι, να κλείσω λέγοντας ότι σήμερα ήρθαμε εδώ βεβαίως για να γιορτάσουμε ένα σημαντικό βήμα, αλλά ήρθαμε εδώ και για να υποσχεθούμε, να δεσμευθούμε ότι αυτό το βήμα σύντομα θα ολοκληρωθεί. Σήμερα ξεκινάμε μαζί ένα φιλόδοξο έργο που θα αλλάξει την όψη της Δυτικής Θεσσαλονίκης, ένα φιλόδοξο έργο που θα αποτυπωθεί στη ζωή της πόλης και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα μπορέσουμε να αποδώσουμε αυτό το έργο στο Δήμο και στην πόλη της Θεσσαλονίκης και εκεί θα κάνουμε και μια μεγάλη γιορτή, όχι σε κλειστό χώρο, όχι σε υπόστεγο, θα είναι και καλοκαίρι, θα έχει καλό καιρό για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Για να χαίρονται καθημερινά από τούτο και στο εξής οι ιδιοκτήτες του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά, να χαίρονται την ευρύτερη αυτή περιοχή, να χαίρονται το χώρο που τους ανήκει. Διότι αυτός ο ελεύθερος δημόσιος χώρος ανήκει αποκλειστικά στους πολίτες Θεσσαλονίκης. Να τον χαίρονται λοιπόν και καλορίζικος. Είμαστε στη Θεσσαλονίκη με τον Δήμο Παύλου Μελά, όπου αποδόθηκε στους